Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Χαμόγελο Παιδιών, Ευθύνη Γονιών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή μας την κυρία Κυπρέου Βασιλική. Σας το είχα υποσχεθεί άλλωστε για την προηγούμενη φορά, ότι θα κάνουμε έτσι αρκετά συχνά σε συναντήσεις με την κυρία Κυπρέου, η οποία, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι ψυχολόγος, ασχολείται με τις διατροφικές διαταραχές και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό επίσης. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τους τρόπους με τους οποίους στα παιδιά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια υγιή σχέση με το φαγητό και ποιες ενδείξεις θα πρέπει να προσέξουμε για την εκδήλωση των διατροφικών διαταραχών. Μιλήσαμε δηλαδή για την πρόληψη. Αυτή τη φορά σήμερα καλέσαμε την κυρία Κυπρέου να μας μιλήσει για τις ίδιες τις διαταραχές. Σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σήμερα, γεια σας. Βασιλική. Θα θέλαμε να μας πεις τι εννοούμε με τον όρο διατροφικές διαταραχές. Αρχικά καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι σαν διατροφική διαταραχή μπορεί να οριστεί η υπερβολική ανησυχία για το βάρος και το σχήμα του σώματος που οδηγεί σε προβληματικές συμπεριφορές με στόχο τον έλεγχό τους. Οι πιο γνωστές διατροφικές διαταραχές είναι η νευρική ανορεξία και η νευρική βουλιμία. Στην πρώτη περίπτωση συναντάμε υπερβολικά αδύνατα άτομα. Στην δεύτερη περίπτωση συναντάμε άτομα φυσιολογικού βάρους, τα οποία μπορεί να κάνουν κάποια επεισόδια κατά τα οποία τρώνε πάρα πολύ και στην πορεία ακολουθούν κάποιες αντισταθμιστικές μεθόδους ώστε να εξισορροπήσουν το βάρος τους. Σε κάθε περίπτωση και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες διατροφικές διαταραχές, είναι σημαντικό να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και τα μάτια μας και να γνωρίζουμε ότι η διατροφική διαταραχή δεν φωνάζει πάντα. Κάποιες φορές είναι πολύ σιωπηλή, πολύ ήσυχη, οπότε πρέπει να είμαστε σε μία επαγρύπνηση για το παιδί μας, για τον συμμαθητή μας, για τον διπλανό μας, για τον συνάδελφο ή τον φίλο μας, γιατί μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του ατόμου και είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα. Πολύ ουσιαστικό αυτό που μας λες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι γεγονός. Ωραία. Θα ήθελα επίσης να σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στα άτομα τα οποία εμφανίζουν διατροφικές διαταραχές? Φυσικά, όλες οι διατροφικές διαταραχές δεν έχουν τα ίδια κριτήρια βεβαίως, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Πρώτο και κύριο είναι τα αρνητικά συναισθήματα. Τα άτομα με διατροφική διαταραχή δεν αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους και με το σώμα τους. Αισθάνονται δυσφορία με την τροφή που μπαίνει μέσα τους και διακατέχονται από αρνητικά συναισθήματα απέναντι στον κόσμο και τους άλλους. Δυσκολεύονται να βρουν ευχαρίστηση στην καθημερινότητα και αποσύρονται από τις δραστηριότητες που τα έκαναν να αισθάνονται ωραία. Ως επιτοπλίστων υπάρχει μια αρνητική σκέψη απέναντι στο σώμα, η οποία επισκιάζει τα πάντα και δεν επιτρέπει στο άτομο να ανταπεξέλθει και να συνεχίσει ανεμπόδιστα τις υπόλοιπες δραστηριότητές του. Κατά δεύτερον, τα άτομα αυτά δίνουν μεγάλη αξία στον περιορισμό της τροφής. Ακόμη και αν δεν καταφέρνουν πάντα να τηρούν τους αυστηρούς κανόνες που έχουν θέσει οι ίδιοι στον εαυτό τους. Επομένως, όταν παραβαίνουν κάποια από τα αυστηρά και συχνά μη βιώσιμα όρια που έχουν θέσει στον εαυτό τους, είναι πολύ τιμωρητικά, πολύ αυτοτιμωρητικά και βρίσκουν συμπεριφορές να αντισταθμίσουν την παρασπονδία. Είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα άτομα να τρώνε λίγο, πολύ λίγο, που σε κάποιες περιπτώσεις τα βλέπουμε να λιώνουν. Εάν κάποια στιγμή χάσουν τον απόλυτο έλεγχο που έχουν πάνω στις ανάγκες τους, στις φυσιολογικές ανάγκες της πείνας και της δίψας, θα καταλήξουν να φάνε πολύ, να φάνε χάνοντας την απώλεια, χάνοντας τον έλεγχο, να φάνε γρήγορα, και αυτό το αίσθημα της απώλειας ελέγχου θα τους κυριεύσει. Δεν θα αφήσουν, όπως είπαμε, τον εαυτό τους ατιμόρυτο. Θα επιδοθούν σε υπεργυμναστική ή σε κάποιες διαδικασίες εκαθάρισης ή στη λήψη καθαρκτικών φαρμάκων. Το επιθυμητό αποτέλεσμα πάντα είναι στο σώμα να μείνει ελάχιστη ή και καθόλου τροφή. Και τρίτον, η
πιο σχετική κοινή αιτία σε όλες τις διατροφικές διαταραχές είναι η δυσαρέσκεια με το βάρος και το σχήμα του σώματος. Mm-hmm. Το άτομο βλέπει το σώμα του αποκρυστικό, το βλέπει παχύ, το νιώθει σαν ξένο, σαν ένα κομμάτι κρέας που πρέπει απλά να αποβάλει. Αποκτά μία αιμονική σχέση με τη ζυγαριά και με τον καθρέφτη και ψυχαναγκασμούς σχετικά με το τι πρέπει να τρώει και πώς πρέπει να το τρώει και πώς ακριβώς πρέπει να δείχνει το σώμα του. Η παγίδα στις διατροφικές διαταραχές είναι ότι πολλές φορές το άτομο δεν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στην εικόνα που θέλει, καθώς η εικόνα που έχει για το σώμα του είναι στρεβλή, είναι λάθος. Πάντα θα το βλέπει πιο παχύ από ό,τι είναι και στην πραγματικότητα πάντα θα προσπαθεί να χάσει περισσότερο βάρος. Άρα, να μου επιτρέψεις εδώ να σε ρωτήσω. Βέβαια. Εγώ με όλα αυτά, ακούγοντας όλα αυτά, κατανοώ ότι ο παράγοντας ο οποίος επηρεάζει κυρίως, αν όχι κυρίως εξ ολοκλήρου κιόλας, τις διατροφικές διαταραχές, είναι ψυχολογικός, έτσι. Κατά βάση, ναι. Υπάρχουν και κάποιες βιοχημικές αλλαγές φυσικά, οι οποίες δεν μπορούμε να τις αψηφίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να διορθωθούν για να αρχίσει να αντιμετωπίζεται η διατροφική διαταραχή, αλλά ναι, υπάρχει ένα σοβαρό ψυχολογικό υπόβαθρο. Μάλιστα. Οπότε λογικά θα πρέπει να δουλευτεί και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται. Ώστε να αλλάξει. Εννοείται, ωραία, φυσικά. Ωραία. Μπορεί κάποιος ο οποίος να χάνει βάρος, και να μην πάσει από διατροφικές διαταραχές, γιατί εμένα προσωπικά μου έχει τύχει να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι έχαναν βάρος αλλά δεν είχαν κάποια διατροφική διαταραχή. Αναφερόμαστε για τις ηλικίες πριν τα 65 ετή, ναι. Και για άτομα τα οποία δεν έχουν κάποιο άλλο οργανικό σύνδρομο, κάποια άλλη οργανική διαταραχή. Και ναι, ένας βασικός λόγος που μπορούν τα άτομα σε αυτές τις κατηγορίες να χάνουν βάρος είναι η κατάθλιψη. Μάλιστα. Τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη παρουσιάζουν σημαντική διαταραχή στην όρεξη και στον ύπνο. Αυτό παρατηρείται σε όλες τις ηλικίες, μέχρι και στους εφήβους μας. Η κατάθλιψη στερεί από το άτομο το κίνητρο για ζωή, το αδρανοποιεί, το μουδιάζει. Δεν του αφήνει χώρο για κάποια θετική σκέψη. Όλα μοιάζουν ανώφελα, ανούσια και αδυνατή να απολαύσει το οτιδήποτε, ακόμα και το φαγητό. Το άτομο απομονώνεται, δεν αλληλεπιδρά κοινωνικά, η όρεξη και ο ύπνος διαταράσσονται. Τα άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν σημαντικές αυξομοιώσεις στο βάρος τους. Η βασική όμως διαφορά με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι ότι στην κατάθλιψη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την εικόνα σώματός τους. Δεν τους απασχολεί το βάρος και το σχήμα του σώματος, όπως δεν τους απασχολεί τίποτα. Εκδηλώνουν την ίδια απαθή στάση απέναντι σε όλους τους τομείς της ζωής. Επίσης, ένα άτομο με κατάθλιψη σπάνια θα επιχειρήσει αντισταθμιστικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Και αν βρεθεί κάποιος να του απαλύνει λίγο τα αρνητικά συναισθήματα, το άτομο αυτό θα φάει. Σπάνια θα κινδυνεύσει η ζωή του από την ασυτεία. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ προσωπικά, έχω την εξής ερώτηση. Νομίζω ότι την είχαμε κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά θα ήθελα να το ξαναπούμε. Να το τονίσουμε βασικά, ότι ήθελα να σε ρωτήσω, τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές, για παράδειγμα, έχουν κατάθλιψη και παρουσιάζουν διατροφική διαταραχή. Η διατροφική διαταραχή που προκύπτει από την κατάθλιψη την οποία έχουν δεν είναι μόνο νευρική ανορεξία. Όχι, βέβαια. Ωραία. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε διατροφική διαταραχή. Τώρα, εγώ πριν αυτό που είπαμε, την κατάθλιψη, είναι κάποιοι άλλοι λόγοι που μπορεί να χάνει ένα άτομο βάρος. Δηλαδή, να μην έχει διατροφική διαταραχή και να έχει και κατάθλιψη. Ωραία. Μόνο, και πάλι μπορεί να δούμε αυξομοιώσεις στο βάρος. Αλλά ναι, μετά από την κατάθλιψη μπορεί να ξεκινήσει κάποια διατροφική διαταραχή ή τέλος πάντων να συνυπάρχει η έναρξή τους. Δεν είναι απαραίτητο αυτή η διατροφική διαταραχή να είναι η νευρική ανορεξία, θα μπορούσε να είναι και η νευρική βουλιμία και κάποια άλλα πιο σπάνια και μη διαδεδομένα σύνδρομα. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια διαταραχή με την οποία να έχουν κοινά σημεία διατροφικές διαταραχές? Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτό που βλέπουμε σαν διατροφική διαταραχή ή μπορεί να συνυπάρχουν
δύο διαταραχές. Mm-hmm. Οι διατροφικές διαταραχές ή αλλιώς διαταραχές πρόσληψης τροφής εμφανίζουν αρκετά κοινά στοιχεία με την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή όπως αλλιώς είναι γνωστή ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή και οι δύο όροι είναι αποδεκτοί. Mm-hmm. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η τελετουργικότητα. Τόσο τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή όσο και αυτά με διατροφικές διαταραχές έχουν την ασίγαστη ανάγκη να ακολουθούν συγκεκριμένες τελετουργίες κατά τη διάρκεια της ημέρας τους. Η διαδικασία της σύτησης στα άτομα με διατροφική διαταραχή αποτελεί μία ιεροτελεστία, μία διαδικασία που διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο, γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, με συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένες συνθήκες, μάλιστα, όπου το άτομο αισθάνεται άνετα. Συνήθως κάπου που να είναι μόνο του, απομονωμένο, που να έχει πρόσβαση σε τουαλέτα για τις εκαθαριστικές διαδικασίες. Τα άτομα θυμώνουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα έξω από αυτό το προκαθορισμένο πλαίσιο. Δεύτερο σημαντικό σημείο κοινό μεταξύ των δύο διαταραχών είναι το στοιχείο της τελειομανίας. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα άτομα διακρίνονται από τη σχέση, από τη σκέψη άσπρο-μαύρο, όλα ή τίποτα. Μπορούμε να αντιληφθούμε φυσικά πως ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης δεν είναι λειτουργικός. Τα άτομα αισθάνονται την ακατανίκητη ανάγκη να είναι τέλεια, να ακολουθούν τον διατροφολόγιο τους πιστά, να παραμένουν σε ένα συγκεκριμένο βάρος και να μπορούν να χωρέσουν σε συγκεκριμένα ρούχα. Δεν είναι δεκτικοί ούτε καν στις μικρές αλλαγές, δεν μπορούν να σκεφτούν ευέλικτα και να προσαρμοστούν. Εάν, για παράδειγμα, τα συγκεκριμένα άτομα παραβούν έστω και ελάχιστα είτε σε ποσότητα είτε σε είδος τροφής, το διαιτολόγιο τους θα επικρατήσει η σκέψη: αφού έφαγα μία μπουκιά παραπάνω, αφού δεν το έκανα τέλειο, ας το κάνω τελείως χάλια. Ας φάω. Mm. Και θα φάνε πολύ. Τώρα θα έρθει κάποιος και θα μας πει ότι εντάξει, αν είναι να φάνε έστω και με αυτή τη σκέψη, ας φάνε. Αυτό δεν είναι εντελώς σωστό, διότι τα άτομα κατά τη διάρκεια του υπερφαγικού επεισοδίου θα επιλέξουν ως επιτοπλίστων ανθυγιεινές, λιπαρές τροφές. Οπότε δεν θα τους προσφέρει κάτι. Και στη συνέχεια θα είναι τόσο έντονο το αίσθημα της ενοχής που θα καταλήξουν σε αντισταθμιστικές διαδικασίες για να εξισορροπήσουν την παρασπονδία. Μάλιστα. Επίσης σημαντικό είναι και το κομμάτι του ότι το άτομο φοβάται ότι θα συμβεί κάτι κακό και στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και στις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Τα άτομα έχουν το άγχος ότι αν δεν ακολουθήσουν το πρόγραμμά τους πιστά, την τελετουργία τους πιστά, θα γίνει κάτι κακό. Και στις διατροφικές διαταραχές αυτό το κακό είναι ένα, ότι το άτομο θα παχύνει. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε τον ψυχαναγκαστικό χαρακτήρα των διατροφικών διαταραχών, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω από μέσα ένα κείμενο της Jennifer Shute. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι από το βιβλίο Life Size και αναφέρει αυτούσια τη σκέψη ενός κοριτσιού με νευρική ανορεξία πριν την κατανάλωση ενός γεύματος, όπως την περιγράφει το ίδιο. Αργά, απαλά, σχολαστικά, κόβω τη φέτα το ψωμί σε δύο κομμάτια, έπειτα σε τέσσερα κομμάτια, έπειτα σε 8, έπειτα σε 16 και με μία κομψή κίνηση μεταφέρω κάθε κομμάτι στο στόμα μου, αφήνοντας να περάσουν 3 λεπτά ανάμεσα σε κάθε μπουκιά. Εν συνεχεία, με τον ίδιο τρόπο, τρώω ακριβώς μισή φέτα πεπόνι, καταλαμβανόμενη προς στιγμή από πανικό. Πώς γίνεται κάτι τόσο σπαραξικάρδια γλυκό και ζουμερό, τόσο απελπιστικά πορτοκαλί και ζωντανό, να έχει τόσο λίγες θερμίδες και αν το πασπάλισαν παντού με ζάχαρη ώστε να μην μπορώ να το δω? Πω πω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι του ψυχαναγκασμού και των ιδεών έχει αρκετά στοιχεία κοινά με τις διατροφικές διαταραχές. Το παρατηρούμε πολύ έντονα. Να σε διακόψω λιγάκι για να εξηγήσουμε λίγο και σε αυτούς που δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τι σημαίνει ψυχαναγκασμός. Έχουμε πάρα πολύ και εγώ έχω αρκετούς. Βέβαια, όλοι λέμε ότι έχω και εγώ ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή.
Εντάξει, όλοι σίγουρα έχουμε κάποια κολλήματα, στο πούμε έτσι, mm-hmm. κάποιες συνήθειες που θέλουν να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο, κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που βουρτσίζουμε τα δόντια μας σε μια συγκεκριμένη θέση που καθόμαστε στο τραπέζι. Αυτό δεν μας κάνει ασθενείς. Ναι. Η ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή είναι μια πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρος ασθένεια, στην mm-hmm. οποία το άτομο έχει ένα διαρκές άγχος ότι αν δεν ακολουθήσει τις τελετουργίες του, κάτι θα πάει στραβά. Κάτι κακό θα συμβεί. Mm-hmm. Εμείς τώρα μπορεί να έχουμε μια θέση στο τραπέζι και να μας πούν «Έκατσε το παιδί μου τελικά, μαμά κάτσε εκεί». Δεν θα σκεφτώ όμως ότι θα συμβεί κάτι κακό αν κάτσω εκεί. Μπορεί να ξεβουλευτούμε, αλλά δεν υπάρχει η αρνητική σκέψη από πίσω. Δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της προληπτικότητας. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά κάνουμε και το λέμε, το εξηγήσουμε για να το ξέρουν mm-hmm. και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Πολύ ωραία. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, εκτός από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, υπάρχει κάποια διαταραχή με την οποία να έχουν κοινά στοιχεία οι διατροφικές διαταραχές? Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, Σεβαστή, καθώς μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από τη διατροφική διαταραχή ή δύο διαταραχές να συνυπάρχουν. Mm-hmm. Οι διατροφικές διαταραχές λοιπόν εμφανίζουν αρκετά κοινά στοιχεία με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αρχικά και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το στοιχείο της τελετουργικότητας. Τόσο τα άτομα με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή όσο και αυτά με διατροφικές διαταραχές έχουν την ασίγαστη ανάγκη να ακολουθούν συγκεκριμένες τελετουργίες στη διάρκεια της ημέρας τους. Mm-hmm. Η διαδικασία της σύντησης για τα άτομα με διατροφικές διαταραχές, αποτελεί μία ιεροτελεστία. Μία διαδικασία που διαρκεί συγκεκριμένο χρόνο, γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο, με συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπου το άτομο αισθάνεται άνετα. Συνήθως κάπου που να, μην είναι, που να είναι μόνο του, απομονωμένο, που να έχει πρόσβαση σε τουαλέτα για τυχόν καθαριστικές διαδικασίες. Τα άτομα θυμώνουν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν έξω από αυτό το προκαθορισμένο πλαίσιο. Μάλιστα. Δεύτερο σημαντικό κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο διαταραχών είναι αυτό της τελειομανίας. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα άτομα διακρίνονται έντονα από την σκέψη άσπρο-μαύρο, όλα ή τίποτα. Ο συγκεκριμένος τρόπος σκέψης μπορούμε να καταλάβουμε ότι φυσικά δεν είναι λειτουργικός. Τα άτομα αυτά, αν ξεφύγουν έστω και λίγο από το αυστηρό διαιτολόγιο που έχουν επιβάλει οι ίδιοι στον εαυτό τους, θα σκεφτούν ότι «Α, έφαγα μία μπουκιά παραπάνω, τώρα ας φάω, ας φάω πολύ». Και όντως, θα καταλήξουν να κάνουν ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Ίσως κάποιος να σκεφτεί τώρα ότι εντάξει, αν ένα άτομο έχει νευρική ανορεξία, ας φάει, ή ακόμα και αν έχει νευρική βουλιμία, ας φάει για να φάει κάτι. Αυτό δεν είναι εντελώς σωστό, διότι τα άτομα κατά τη διάρκεια του υπερφαγικού επεισοδίου θα επιλέξουν ως επιτοπλίστων λιπαρές, ανθυγιεινές τροφές. Η ενοχή θα τους καταβάλει και κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγηθούν σε αντισταθμιστικές διαδικασίες. Τρίτο στοιχείο κοινό και πολύ σημαντικό μεταξύ της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής και των διαταραχών πρόσληψης τροφής είναι η σκληρή αυτοκριτική. Τα άτομα είναι πολύ σκληρά απέναντι στον εαυτό τους. Αυτοτιμωρητικά ασκούν έντονη κριτική και βλέπουν πάρα πολύ αυστηρά και το παραμικρό λάθος που θα κάνουν. Η αντίφαση στις διατροφικές διαταραχές είναι η εξής. Το φαγητό ο άνθρωπος το καταναλώνει για να του δίνει ενέργεια, για να πάρει δύναμη και να ανταπεξέλθει στην υπόλοιπη ημέρα του. Στη διατροφική διαταραχή, το φαγητό βιώνεται ως αδυναμία και... Συγγνώμη. Και όχι ως δύναμη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία σημαντική αντίφαση εδώ πέρα. Το φαγητό βιώνεται ως αδυναμία αντί να βιωθεί ως δύναμη. Και τα άτομα όταν δεν μπορούν να στερηθούν το φαγητό, θεωρούν ότι είναι τα ίδια αδύναμα. Πολύ ουσιαστικό αυτό που μας λες, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Τέταρτο κοινό στοιχείο είναι η ανεξέλεγκτη σκέψη. Στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή η σκέψη μπορεί να αφορά διάφορα πράγματα, δηλαδή ότι αν δεν ακολουθήσω τις τελετουργίες μου, μπορεί να συμβούν κάποια κακά. Mm.
Στις διατροφικές διαταραχές το κακό αυτό συνήθως είναι το άτομο θα παχύνει, ότι το σώμα του θα χαλάσει, ας το πούμε έτσι. Και τέλος υπάρχουν και στις διατροφικές διαταραχές κάποιες συμπεριφορές οι οποίες βιώνονται ως ψυχαναγκαστικές, γιατί το άτομο, όπως είπαμε, θέλει συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένο τρόπο και πέραν αυτού του πλαισίου θεωρεί ότι θα χαλάσει το πρόγραμμά του. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Jennifer Shute, Life Size, το οποίο απόσπασμα δείχνει πολύ έντονα τη σύνδεση της ψυχαναγκαστικής σκέψης η οποία υπάρχει στις διατροφικές διαταραχές. Το κείμενο αυτό αναφέρει τη αυτούσια τη σκέψη ενός κοριτσιού με νευρική ανορεξία, όπως το ίδιο την αναφέρει πριν την κατανάλωση ενός γεύματος, κατά τη διάρκεια. Αργά, απαλά, σχολαστικά, κόβω τη φέτα το ψωμί σε 2 κομμάτια, έπειτα σε 4 κομμάτια, έπειτα σε 8, έπειτα σε 16, με μία κομψή κίνηση μεταφέρω κάθε κομμάτι στο στόμα μου, αφήνοντας να περάσουν 3 λεπτά ανάμεσα σε κάθε μπουκιά. Εν συνεχεία, με τον ίδιο τρόπο, τρώω ακριβώς μισή φέτα πεπόνι, καταλαμβανόμενη προς στιγμήν από πανικό. Πώς γίνεται κάτι τόσο σπαραξικάρδια γλυκό και ζουμερό, τόσο απελπιστικά πορτοκαλί και ζωντανό, να έχει τόσο λίγες θερμίδες. Και αν το πασπάλισαν παντού με ζάχαρη, ώστε να μην μπορώ να το δω. Είναι συγκλονιστικό. Πολύ συγκλονιστικό, πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Και το πόσο το κορίτσι, ας πούμε, χρησιμοποιεί λέξεις που δείχνουν ότι πραγματικά είναι απελπισμένο εκείνη τη στιγμή και όντως υπάρχει μια έντονη ακατανίκητη σκέψη ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, δεν Τι μπορώ να το φάω. Τι ηλικία είναι το κοριτσάκι? Έφηβη. Έφηβη. Είναι στην εφηβεία, ναι. Μάλιστα. Συγκλονιστικό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, πολύ ουσιαστικά όσα μας λες μέχρι στιγμής. Εκτός από την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, υπάρχει κάποια άλλη μορφή ψυχοπαθολογίας με κοινά στοιχεία των διατροφικών διαταραχών? Υπάρχει και είναι οι εθισμοί. Η διατροφική διαταραχή αποτελεί από μόνη της μια εθιστική διαδικασία και όταν λέμε εθιστική εννοούμε απέναντι στην εικόνα του σώματος, απέναντι στη ζυγαριά, απέναντι ακόμα και στις εκαθαριστικές διαδικασίες. Δεύτερο κοινό μεταξύ των εθισμών και των διατροφικών διαταραχών είναι το κομμάτι της μυστικότητας. Το άτομο με διαταραχή πρόσληψης τροφής προτιμάει να τρώει μόνο του, σε μέρη που δεν το βλέπουν κάποιοι, ώστε να μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό που θέλει και τις υπόλοιπες διαδικασίες που θέλει. Και κατά βάση τα υπερφαγικά επεισόδια γίνονται όταν το άτομο είτε είναι στο σπίτι μόνο του, είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι γονείς και τα αδέρφια κοιμούνται. Οπότε υπάρχει ένα στοιχείο μυστικότητας και ένα στοιχείο ντροπής. Το άτομο δεν αισθάνεται καλά με τη διαδικασία στην οποία βάζει τον εαυτό του. Ένα τρίτο κοινό στοιχείο μεταξύ των εθισμών και των διατροφικών διαταραχών είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η ασθένεια αποτελεί το επίκεντρο της ζωής του ατόμου. Όπως ένα άτομο με εθισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας του ως επιτοπλίστων θα σκέφτεται με ποιον τρόπο και σε ποιο χώρο θα έχει πρόσβαση στις ουσίες τις οποίες είναι εθισμένο, έτσι και το άτομο με διατροφική διαταραχή κατά βάση σκέφτεται το φαγητό. Πότε θα φάει, τι θα φάει, τι δεν θα φάει και τι θα κάνει αν ξεφύγει σε αυτά που έκανε. Και τέλος επίσης και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τα τελετουργικά, που ακολουθούν και οι μεν και οι δε και συνήθως εξυπηρετούν το να αποσπαστεί η προσοχή του ατόμου από τα αρνητικά συναισθήματα, γιατί υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης κοινό στοιχείο έτσι πιο πρακτικό είναι οι παράνομες και αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα ότι μπορούν για αυτά τα άτομα να κλέψουν ένα περίπτερο. Οτιδήποτε. Μάλιστα, ναι, ναι. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές κάποιες φορές τους βοηθάνε να βρουν πρόσβαση είτε στο υπερφαγικό επεισόδιο είτε στις ουσίες τέλος πάντων αντίστοιχα. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει το στοιχείο του φόβου στις συγκεκριμένες παθήσεις? Φυσικά, φυσικά υπάρχει και είναι και πολύ έντονο. Σε καθεμία βέβαια από τις διαταραχές, τις δύο που αναφέραμε, νευρική ανορεξία και νευρική βουλιμία, ο φόβος αφορά κάτι διαφορετικό.
Στην νευρική ανορεξία, ο φόβος είναι απέναντι στο φυσιολογικό βάρος, στο φαγητό, αλλά και στην ορίμανση και την ενηλικίωση. Το άτομο φοβάται ότι θα γίνει όπως τα υπόλοιπα φυσιολογικού βάρους και θα σταματήσει να είναι αδύναμο. Επίσης, τα άτομα με νευρική ανορεξία αποφεύγουν την ενηλικίωση και την ανάληψη ευθυνών. Προτιμούν να είναι τα παιδιά, τα μικρά στο σπίτι που θα τους φροντίζουν και επειδή, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα άτομα αυτά συνήθως βγαίνουν από οικογένειες οι οποίες έχουν πολύ αγάπη και φροντίζουν πολύ τα παιδιά, εντάξει, αυτά τα συναισθήματα, αυτή η ανάγκη του παιδιού να το φροντίζουν θα ενισχυθεί από τους γονείς. Οπότε είναι πιθανό να ενισχυθεί και η διατροφική διαταραχή που μπορεί να έχει ξεκινήσει, μπορεί ήδη να υπάρχει. Στην νευρική βουλιμία τώρα ο φόβος είναι απέναντι στο φαγητό, στο να κρατήσουν το φαγητό στο σώμα τους, το περισσότερο φαγητό, όταν έχει φύγει από τον έλεγχό τους μία αυθαίρετη σειρά κανόνων που έχουν οι ίδιοι επιβάλει. Μάλιστα. Και λέμε αυθαίρετη διότι δεν έχει καμία λογική βιοχημικά και οργανικά η τόση στέρηση φαγητού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρουμε τα υπερφαγικά επεισόδια. Τα άτομα λόγω της ασιτίας εμφανίζουν βιοχημικές ανομαλίες και το σώμα ζητάει τροφή για να τις εξισορροπήσει. Πολλές φορές ο αυστηρός περιορισμός της ποσότητας και του είδου της τροφής ξεφεύγει από τον έλεγχο του ατόμου, καταλήγει να καταναλώνει μεγάλες ποσότητες λιπαρών, όπως είπαμε, τροφών και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το τέλος του υπερφαγικού επεισοδίου, το άτομο καταλαμβάνει σημαντικός φόβος απέναντι στην τροφή, την αισθάνεται παρασιτικά στο σώμα του και επιθυμεί με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από αυτή. Καταλήγουν στην κατάποση καθαρκτικών, στην πρόκληση εμετού, ώστε να αισθανθούν ανακούφιση και ηρεμία, να αντισταθμίσουν λοιπόν το στοιχείο του φόβου που αναφέραμε. Τα άτομα προβαίνουν στις αντισταθμιστικές διαδικασίες με στόχο να καθαρίσουν το σώμα τους από το κακό φαγητό που θα τους βλάψει αν το κρατήσουν. Είναι πραγματικά τρομακτικό, το ακούς και τρομάζεις. Και είναι πολύ σημαντικό να το προσέχουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που βλέπουν παιδιά στο σχολείο που ενδεχομένως βλέπουν ότι τίνουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Θεωρώ και εγώ ότι όσο πιο νωρίς, δεν ξέρω αν είναι διορθωσέ με, όσο πιο νωρίς όσο καλύτερα. Εννοείται όπως όλα τα πράγματα. Βέβαια. Όσο νωρίτερα τα προλάβουμε είναι τόσο καλύτερη. Βέβαια. Πιο γρήγορη και πιο εύκολη και λιγότερο επίπονη ψυχικά η διαδικασία. Έτσι, έτσι. Τι ρόλο παίζει το συναίσθημα σε αυτές τις διαταραχές? Θα ήθελα να μας πεις. Το βασικότερο. Οι διατροφικές διαταραχές, όπως πάρα πολύ σωστά είπες και στην αρχή, είναι συναισθηματικές διαταραχές, είναι ψυχολογικές διαταραχές. Αρχικά, από άποψη βιοχημίας, η κακή ή η ελλιπή σύντηση επηρεάζει σημαντικά την ορμόνη της σερωτονίνης, που ευθύνεται για τα συναισθήματα χαράς και το αίσθημα εφορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έπειτα, είναι ιδιαίτερος επίπονο για τον ψυχισμό του ατόμου η εκούσια αποχή από το φαγητό. Δεν είναι κάτι που συνάδει με τις βιολογικές ανάγκες του ατόμου και ως εκ τούτου ο έφηβος, το παιδί και ο ενήλικας το αισθάνονται ψυχοπιεστικό. Οι συγκεκριμένες διαταραχές συνοδεύονται και από έντονο στρες για το σώμα και για το φαγητό. Εξίσου σημαντικός παράγοντας συναισθηματικός είναι η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η οποία είναι παρούσα σε όλες τις διατροφικές διαταραχές και δύσκολα θα φύγει χωρίς θεραπεία, διότι το άτομο δεν αισθάνεται καλά ακόμα και όταν είναι σε χαμηλό βάρος. Οπότε δεν σημαίνει ότι θα φτάσει σε ένα βάρος και θα αισθανθεί καλά. Δεν αισθάνεται καλά με τον εαυτό του. Επίσης το τραύμα, η απώλεια, οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις που μπορεί να αισθάνεται κανείς και να ζει μέσα στην οικογένειά του, η λεκτική και σωματική κακοποίηση αποτελούν βασικούς εκκλητικούς παράγοντες για την εμφάνιση μιας διατροφικής διαταραχής. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως οι διατροφικές διαταραχές έχουν άμεση σύνδεση με το συναίσθημα, αφενός διότι προκαλούνται σε σημαντικό βαθμό
βάσει συναισθηματικών εμπλοκών και αφετέρου, διότι για την αντιμετώπιση τους άμεσος στόχος αποτελεί η βελτίωση του συναισθήματος. Γι' αυτό, όπως είπαμε, είναι σημαντικό να έχουμε όλοι τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά και αν υποψιαστούμε πως κάποιος κοντινός μας άνθρωπος είναι στα όρια να εκδηλώσει μία διατροφική διαταραχή, να μην αμελήσουμε να μιλήσουμε στην οικογένεια, αν υπάρχει, ή στον ίδιο και να προτείνουμε μία επαφή με ειδικό. Πάρα πολύ σημαντικά, πολύ ουσιαστικά όσα μας είπες και σήμερα και την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Ήταν μια εξαιρετική εκπομπή και σήμερα μαζί σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να την ξαναέχουμε την κυρία Κυπρέου στην εκπομπή και πάλι για επίσης ένα ιδιαίτερο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε και το οποίο απασχολεί ιδιαίτερο το ευρύ κοινό, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα. Να είστε καλά.